Μάλιστα. Θα είμαι μέσα στο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχει κλείσει ένας χρόνος από την έλευση της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων και είμαστε σε μια κατάσταση όπου η χώρα είναι πρωταθλήτρια στην ύφεση. Είναι προφανές ότι οι επιλογές οικονομικής πολιτικής και η διαχειριστική επάρκεια ή ανεπάρκεια της κυβέρνησης δεν έχουν αποδώσει. Και ερχόμαστε να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή αλλαγές στο νόμο 4412, στο νόμο περί δημοσίων συμβάσεων. Είναι ένας νόμος ο οποίος όταν ψηφίστηκε το 2016 συνάντησε ευρύτατη συνένεση και θα πρέπει στα πλαίσια αυτής της συζήτησης όλες οι πτέρυγες να συνομολογήσουν ότι έβαλε τέλος σε ένα δεδαλώδες σύστημα 400 διαφορετικών ρυθμίσεων, οι οποίες ρυθμίσεις αφήνανε και μεγάλα περιθώρια με κανονισμούς οργανισμών για το πώς γίνονταν οι δημόσιες συμβάσεις. Άρα λοιπόν δεν έρχεται ούτε βεβαίως αυτή η κυβέρνηση να ισχυριστεί ότι αυτός ο νόμος πρέπει να αλλάξει στη θέμα, αλλά πώς θα μπορούσε άλλωστε αφού είχε τοποθετηθεί και θετικά σε μεγάλο μέρος του. Να παραδεχτούμε επίσης ότι αυτός ο νόμος προώθησε τα ηλεκτρονικά μέσα για την απλοποίηση και την ενίσχυση του ανταγωνισμού και ως αποτέλεσμα είχαμε μείωση των δαπανών 19% σε σχέση με τα προϋπολογιστέντα ποσά. Εξοικονόμηση πόρων για το δημόσιο κοντά στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ φοβούμαστε όμως ότι δεν θα καταφέρει το νομοθέτημα αυτό να ξεμπλοκάρει και να επισπεύσει την μεγάλη ανάγκη για μεγάλα έργα και τη γρήγορη υλοποίησή τους. Και δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι τα κυβερνητικά αρμόδια στελέχη θα βρεθούν από τη θέση του εξαγγέλλοντος στη θέση του υλοποιούντος σύντομα. Δεν έχουμε καμία βεβαιότητα επίσης ότι διασφαλίζεται η ισονομία και το μοίρασμα της δραστηριότητας με τρόπο ισορροπημένο μέσα στον τεχνικό κόσμο και δεν αδικούνται οι εταιρείες οι οποίες έχουν μικρότερο μέγεθος. Θεωρούμε δε ότι το βάρος που πέφτει στη δημόσια διοίκηση είναι πολύ μεγάλο και φοβούμαστε ότι θα υπάρχουν και καθυστερήσεις. Υπάρχει ένα μείζον επίσης ζήτημα και αυτό είναι η ιδιωτικοποίηση της επίβλεψης. Η οποία ιδιωτικοποίηση της επίβλεψης γίνεται και με έναν καθόλου στρεβλό τρόπο ακόμα και για έναν φανατικό των όρων της αγοράς. Διότι υπάρχει θεμελιακό πρόβλημα σύγκρουση συμφερόντων. Ο ελεγχόμενος επιλέγει τον ελεγκτή του, πληρώνει τον ελεγκτή του και αναρωτιέται κανείς ποιος ακριβώς παράγων σε αυτή τη διαδικασία διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον. Ποιος εκ των δύο είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι τα έργα θα υλοποιούνται στην ώρα τους όπως πρέπει, χωρίς να μπαίνουν ενδεχομένως και υπέρμετρα κόστη. Δηλαδή το καταλαβαίνουμε, θα υπογράφει ο ελεγκτής ότι το έργο εκτελείται καλώς και θα πληρώνεται από αυτόν που εκτελεί το έργο. Νομίζω ότι θα πρέπει μέσα στην πορεία της συζήτησης αυτού του νομοσχεδίου και απευθύνομαι καλή την πίστη στις ηγεσίες των συναρμόδιων υπουργείων να βρούμε μια λύση που θα το λύνει αυτό το θεμελιώδες πρόβλημα της σύγκρουσης συμφερόντων. Υπάρχει βεβαίως και το ζήτημα ότι γίνεται δυνατή προκήρυξη μιας σύμβασης με αντικείμενο τη μελέτη και την κατασκευή ενός έργου χωρίς να έχουν ελεγχθεί οι προϋποθέσεις, δηλαδή χωρίς την έγκριση περιβαλλοντικών όρων εφόσον εγκριθούν μέχρι την οριστική ανακήρυξη του αναδόχου. Καταργείται επίσης η διαδικασία των ελεγκτικών επιμετρήσεων και γίνονται δειγματοληπτικές. Άλλο ένα παράθυρο που βάζει τις εγγυήσεις για τη διασφάλιση της ορθής υλοποίησης των έργων σε μεγάλα ερωτηματικά. Εμείς θέλουμε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, είναι προφανές. Αλλά δεν έχουμε καμία απολύτως εγγύηση ότι αυτό πραγματικά εδώ συμβαίνει. Επιτρέψτε μου να τελειώσω με 2-3 ερωτήματα. Υπάρχει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών και Μεταφορών στην ατζέντα της κυβέρνησης?
Έχει μπει σε κάποιο σιρτάρι και έχει ουδετεροποιηθεί. Έχει αντικατασταθεί από ένα άλλο σχέδιο το οποίο δεν γνωρίζει η εθνική αντιπροσωπεία. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ερώτημα δεύτερο. Το αμέσως επόμενο διάστημα, ο ευρύτερος δημόσιος τομέας θα χρειαστεί να επιταχύνει τις προκηρύξεις νέων διαγωνισμών για δημόσια έργα επ' ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Γίνεται κάποια προετοιμασία? Θα μας ενημερώσετε αναλυτικά? Ποια έργα εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης? Είναι 12, όπως λέγατε, ή λιγότερα? Ισχύουν τα δημοσιεύματα που διαβάζουμε? Τέλος, υπήρξε μία απάντηση του Ελεκτικού Συνεδρίου σε σχέση με την προμήθεια 300 λεωφορείων για την ΟΣΥ. Εντοπίζει παρανομίες. Θα θέλαμε να ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου για να μπορέσουν επιτέλους οι δημόσιες συγκοινωνίες να ενισχυθούν. Να μην πηγαίνετε στην εύκολη λύση εκχώρησης του έργου των αστικών συγκοινωνιών στα ΚΤΕΛ. Τα ΚΤΕΛ είναι για τις υπεραστικές συγκοινωνίες. Δεν μπορεί να επιχειρείτε δια της απαξίωσης μία έμεση ιδιωτικοποίηση του έργου των αστικών συγκοινωνιών. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.